Μια ανάρτηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη για παραβατικότητα στα πρατήρια υγρών καυσίμων για αθέμητη κερδοφορία σε ποσοστό που φτάνει το 26% όπως ανέφερε τις 100, άναψε φωτιές, με τους πρατηριούχους να μιλούν ανοιχτά για προσπάθεια μεταφοράς του προβλήματος της ακρίβειας σε εκείνους, την ώρα που, όπως τόνισαν, η πολιτεία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο προς εκτόνωση της κατάστασης. Πεδάνε την μπάλα στην κερκίδα και δεν βλέπουμε το πρόβλημα, δεν εστιάζουμε το πρόβλημα που πρέπει να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης, πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ στο 13 για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να φύγει η ενεργειακή κρίση. Μας έχει μετατοπίσει το πρόβλημα το Υπουργείο σε εμάς για να μην αναλάβει το κόστος του προβλήματος που αναλογεί σε εκείνους. Το Twitter του Υπουργού μιλούσε για 137 ελέγχους σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 64 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και από αυτούς 17 πρατήρια εντοπίστηκαν ότι εσχροκερδούν. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Η μέση τιμή Ελλάδος σήμερα είναι κάτω από τις τιμές πλαφών που έχει ορίσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Το είχα πει και πριν λίγες μέρες, κάποιοι άνθρωποι θα κρεμαστούν στα μανταλάκια, κάποιοι πρατηριούχοι, για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Γίνεται παραβατικότητα. Η παραβατικότητα όμως υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και δεν είναι λόγω των καιρών και λόγω της αύξησης της βενζίνης. Ένας συνάδελφος που παρανομούσε το παρελθόν θα παρανομήσει και σήμερα, θα παρανομήσει και αύριο, θα παρανομήσει και τους επόμενους μήνες. Από το παρατηρητήριο τιμών προκύπτει ότι οι τιμές από τη Δευτέρα παραμένουν στάσιμες, με μέγιστη τιμή στο Ηράκλειο 2,490, στο νομό Χανίων 2,399, στο Λασίθι 2,407 και στο νομό Ρεθύμνης 2,457. Το παρελθόν υπήρξαν κάποιες παραβάσεις, έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται και οι έλεγχοι συνεχίζονται και γίνονται ακόμα πιο εντατική τις δύσκολες μέρες που βιώνει η κοινωνία μας. Οι καταναλωτές πάντως, με φόντο τις τιμές που είναι φαρμακερές, επιχειρώντας να μειώσουν τα κόστη τους, περιορίζουν τις μετακινήσεις ή χρησιμοποιούν μέσα που χρειάζονται φθηνότερα ή και καθόλου καύσιμα. Βάζουν λιγότερο καύσιμο. Όπου μπορούν να μετακινηθούν με ποδήλατο ή με μηχανάκι, αυτό είναι γεγονός, γίνεται. Κατανοούν το πρόβλημα. Κατανοούν ότι δεν είμαστε εμείς οι φταίχτες, δεν είμαστε ότι εμείς πουλάμε ακριβά τη βενζίνη. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, λίγο η αγανάκτηση, λίγο το να τα πούνε κάπου, είμαστε οι τελικοί αποδέκτες εμείς.